Καλησπέρα. Έχω πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Σήμερα θα σχολιάσω, θα απαντήσω μάλλον σε σχόλια τύπου κάποτε ήσουν αστείος. Κάποτε ήταν αστείος. Τελευταία ακούγεσαι βαρετός. Τώρα όμως έγινε βαρετός. Έχει πέσει πολύ, έχει πέσει πολύ. Έχει πέσει πολύ. Τι θα απαντήσει σε όλες αυτές τις τεκμηριωμένες απόψεις? Πάμε. Σχόλια που δέχεται ο Τζέρεμι στο ίντερνετ και το κάνουν καλύτερο. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 1. Προσπαθώντας να μας πείσεις ότι είσαι ακόμα relevant, ενώ όλο το ελληνικό ίντερνετ σε έχει αφήσει στο 2016. Τι εννοείς? Δηλαδή είμαι 2 χρόνια μπροστά? Εγώ νόμιζα ότι είμαι στο 2014. Για μένα, φέτος κέρδισε η Κονσίτα στη Eurovision. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 2. Μία λέξη. Κόμπλεξ. Σαν σλόγγαν για διαφήμιση σιροπιού δεν ακούστηκε αυτό? Μία λέξη. Κόμπλεξ. Και δεν θα ξαναβήξεις ποτέ. Σιρόπι για το βήχα, κόμπλεξ. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 3. Τζέρεμι, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Είναι Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 4. Α, τελικά δεν ξεπέρασες την ομοφοβία σου. Πότε υπήρξα εγώ ομοφοβικός και δεν το θυμάμαι? Ρε, μπέος που σας χρειάζεται. Οχ, αυτό το σχόλιο είναι γραμμένο από τον Alex Lightning. Ρε, Alex! Ακόμα να γίνεις διάσημος εσύ! Ακόμα το προσπαθείς! Έχει γίνει διάσημη και κουτσή Μαρία! Και εσύ ακόμα! Λοιπόν, Alex Lang, θα σου πω μία μέθοδο για να γίνεις διάσημος. Ό,τι λες, ωραία, απλά φώναζε το. Αυτή είναι η μέθοδο στο ίντερνετ. Δηλαδή, ξεκίνα και λες, ξέρω εγώ, shame on you. Αντί να πεις shame on you, πες shame on you! Αυτομάτως γίνεται πολύ καλύτερο, θα το δουν όλοι. Να δω ποιος άλλος άρχισε και θα μου μιλήσει. Μόνο Sugar Boy δεν έχει έρθει ακόμα. Τελικά, ποιος έμεινε στο 2016? Ο Μπέος. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 5. Έχασες το χιούμορ σου, man. Ρε χιούμορ, εδώ είσαι! Ρε, ξέρεις πόση ώρα σε ψάχνω! Όπως βλέπετε, έχω μαύρο χιούμορ. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 6. Όταν δεν έχεις τι να πεις και αραδιάζεις μπούρδες. Μία λέξη θα πω, παιδιά. Κόμπλεξ. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 7. Ήθελε να γίνει κωμικός, αλλά δεν γέλασε κανείς. Κριάδα, αδερφέ. Λάθος κείμενο, λάθος εκτέλεση, ούτε ερασιτεχνική περιφέρεια. Θλίψη. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, κάθε Πέμπτη σας περιμένω για stand-up comedy στο Los Angeles. Κλείστε εισιτήρια στο link που βρίσκεται στην περιγραφή. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 8. Τζέρεμι ψαρεύια views. Wow! Μην ξεχνάτε το χορηγό μας, το σιρόπι Κόμπλεξ. Όταν έχετε βήχα, μιλέτε πολλά. Μία λέξη αρκεί. Κόμπλεξ. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 9. Έλα, μπε στην τρύπα σου πάλι κομική από τα Lidl. Η φράση από τα Lidl είναι 2000 late. Θα μπορούσε να πεις κομική από τα Shane. Shame on you. Αρνητικό σχόλιο νούμερο 10. Μπούλο έτορε καθυστερημένε. Λοιπόν, παιδιά, πάω να πάρω κάτι τσίχλες. Μία στο περίπτωρο και έρχομαι. Hey, yo, Jeremy! Μία λέξη. Κόμπλεξ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε καμπανάκι subscribe και να πατήσετε like. Και θέλω να μου γράψετε από κάτω σχόλια για το επόμενο Q&A. Οπότε αφήστε με ερωτήσεις, πράγματα που θέλετε να με ρωτήσετε, απορίες που έχετε, για να σας απαντήσω και να σας δώσω λύσεις.